εκπομπή. Σας ακούσουμε τώρα τη συζήτηση που είχε χθες ο Διονύσης Δεσύλλας με τον Μπερνάρ μετά το τέλος του μάτς στην Τούμπα και επιστρέφουμε. Αρχικά δύο σχόλια για το παιχνίδι και την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Foi muito importante a gente mostrar que somos capazes de ganhar jogos assim. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι μπορούμε να παίζουμε και τέτοιου είδους παιχνίδια. Importante também a gente manter essas vitórias. A gente criou. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό που δημιουργήσαμε, πώς να το πω, ένα λίπος από τον δεύτερο με τον οποίο έχουμε πλέον 7 βαθμούς διαφορά. Porque agora a gente temos todos os jogos são importantes. Βεβαίως από εδώ και πέρα ξέρουμε ότι όλοι οι αγώνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί και αυτοί που θα ακολουθήσουν. Mas hoje foi grande teste para a gente mostrar que somos capazes, sim. Σήμερα όμως ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να δείξουμε τι μπορούμε να καταφέρουμε και για το τι είμαστε ικανοί. Τι άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε καλύτερο, έβαλε 2 γκολ και έφτασε σε αυτή τη σπουδαία ανατροπή. Είπατε κάτι στο ημίχρονο στα αποδυτήρια, τι ήταν αυτό που άλλαξε? Conversamos bastante. Ναι, συζητήσαμε αρκετά. O treinador disse muitas coisas, nós conversamos entre a gente. Ο προπονητής μας είπε πολλά πράγματα και εμείς με τους συμπαίκτες συζητήσαμε, μιλήσαμε μεταξύ μας. Tivemos um pouco de dificuldade na marcação, na pressão no primeiro tempo. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε κάποιες δυσκολίες και στην πίεση και στα μαρκαρίσματα. Mas conseguimos acertar isso no segundo tempo e assim criando as oportunidades para a gente virar. Όμως μπορέσαμε να τα βγάλουμε πέρα στο δεύτερο ημίχρονο, να συνταχτούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι η ομάδα συνεχίζει με το απόλυτο των εικόνων και παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη στην Τούμπα είναι κατά τον ίδιο ένα μήνυμα τίτλου ή πορεύεται με τη λογική βήμα-βήμα που έχει μέχρι τώρα, γιατί είναι νωρίς? Όχι, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ακόμα. De conseguir pensar em títulos. Και δεν σκεφτόμαστε τίτλους, σκεφτόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, το επόμενο. Temos que ter humildade, que sabemos que ganhamos esses jogos, mas também sabemos que temos que melhorar muitas coisas. Πρέπει να είμαστε σε ομοιογένεια, να ξέρουμε πώς θα παίξουμε για να κερδίσουμε και τον επόμενο αγώνα κλπ. Και πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε αγώνα. Αγωνίστηκε ως βασικός για πρώτη φορά, περισσότερο χρονικό διάστημα σχέση με άλλες φορές. Σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι, πώς βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του, το σώμα του, τις δυνάμεις του και φυσικά και την συμμετοχή του πλέον στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, την προσαρμογή του? Faz muito tempo que eu joguei jogo, comecei jogo. Εδώ και πολύ καιρό δεν είχα ξεκινήσει από την αρχή έναν αγώνα. Αυτό έγινε τώρα. Vim de uma lesão no ombro, vim de futebol que é completamente diferente do futebol europeu. Και βεβαίως είχα και έναν τραυματισμό στον ώμο. Μην ξεχνάτε ότι έρχομαι από μια χώρα που έπαιζε ένα ποδόσφαιρο εντελώς διαφορετικό από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Mas me adaptando cada dia mais e o mais importante, me sentindo muito feliz. Όμως προσαρμόζομαι καθημερινά και καλύτερα και θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.